Το Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, που δυστυχώς η περιοχή του μπήκε, όπως είπαμε, στο κόκκινο. Από σήμερα στις 6 το πρωί. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι ισχύει δηλαδή εδώ και μια μισή ώρα στην Κοζάνη? Εδώ και μια μισή ώρα στην Κοζάνη η εικόνα θυμίζει εικόνες της άνοιξης της φετινής χρονιάς, όπου είχαμε το γενικό lockdown σε όλη τη χώρα. Η μάσκα παντού σε όλους τους χώρους, το λιανεμπόριο στη μεγάλη του την έκταση κλειστό, υποχρεωτική μάσκα, χρήση της μάσκας παντού. Μέσα παντού. Έξω. Ό,τι ζήσαμε τον περασμένο Μάρτιο έξω, όλοι μαζί. Τώρα το ζει η Κοζάνη. Σαν καραντίνα δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα το ζει η περιφερειακή ενότητα. Γιατί φτάσατε εκεί όμως, κύριε Δήμαρχε? Τι έφταιξε και φτάσατε σε αυτό το σημείο? Κύριε οικονόμου, δεν είναι ακριβώς γνωστό τι έφταιξε και το λέω με την έννοια το ότι είχαμε εδώ και 10 μέρες περίπου που τα νούμερα είχαν τσιμπήσει. Mm-hmm. Ήταν ένα γεγονός που μας ανησυχούσε. Είχαμε αρχίσει εκεί που υπήρχαν μονοψήφια και μικρά νούμερα κρουσμάτων να φτάνουμε στα διψήφια, στα 20, ακόμα και στα 30 την προηγούμενη μέρα, προηγούμενες μέρες. Γεγονός που μας ανησυχούσε. Ναι, αλλά πώς φτάσατε στα 20 και τα 30? Θέλω να πω, βλέπατε να χαλαρώνουν τα μέτρα, να χαλαρώνει ο κόσμος, κύριε Δήμαρχε? Όχι ιδιαίτερα. Παρόλο που εμείς κάναμε μια προσπάθεια, εντείναμε την επικοινωνιακή μας πολιτική για τη χρήση των μέτρων προστασίας. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό και ας το αξιολογήσουμε και μαζί, αν θέλετε. Ο μεγαλύτερος αριθμός των κρουσμάτων ήταν σε νέες ηλικίες. Α, μάλιστα. Με ό,τι συνεπάγεται δηλαδή, αυτό. Είχατε συγκεντρώσει, είχατε πάρτι, είχατε συγκεντρώσει σε πλατείες νέων? Δεν ήταν εμφανή, αλλά η εικόνα ήταν λίγο πολύ αυτή που την έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Γιατί ηλικίες μιλάτε δηλαδή? Που ήταν η Κοζάνη. Κάτω από τα 35. Α, μάλιστα, δεν είναι σοβαρό. Υπάρχουν και κάποιοι που νοσούν σοβαρότερα σε αυτές τις ηλικίες ή όχι? Όχι, δεν είναι γνωστό να υπάρχουν, δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά βέβαια στο νοσοκομείο Κοζάνη στο Μαμάτσιο έχει φτάσει στα όρια του, νοσηλεύονται πάρα πολλοί ασθενείς με COVID. Και φεύγουν οι ασθενείς για άλλες περιοχές, το νοσοκομείο έχει γεμίσει, έτσι. Και σε όμορους νομούς και στο Παπα-Νικολάου. Πόσοι νοσηλεύονται εκεί, κύριε Μαλούτα? Νομίζω περί τους 15 με 16 συμπολίτες μας. Επομένως, μας περιγράφεται μια πολύ δύσκολη εικόνα στην περιοχή σας, κύριε Δήμαρχε, έτσι? Μια δύσκολη εικόνα, γιατί και το Μαμάτσιο νοσοκομείο έχει χρόνια προβλήματα. Έχει εγκαταλειφθεί για χρόνια στην τύχη του και δεν υποστηρίζεται όπως θα έπρεπε, γιατί χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση. Κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται νέο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα προβλήματα έρχονται και συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο, με συνέπεια να έχουμε αυτή την εικόνα. Εσείς είχατε προειδοποιήσει με έναν τρόπο και τον κόσμο, είχατε κάνει κάποιες συστάσεις να φορούν μάσκες όσο βλέπατε ότι δυσκολεύει η εικόνα? Είχατε ενημερώσει ότι, παιδιά, η Κοζάνη μάλλον θα έχει πρόβλημα? Από την αρχή της εβδομάδας είχαμε εντείνει την επικοινωνιακή μας καμπάνια. Με βιντεάκια, με προβολές. Την Τρίτη είχα σύσκεψη στο γραφείο μου με τους φορείς, τους υγειονομικούς, τους φορείς της εκπαίδευσης και του καθεξής. Ήταν μάλλον αργά, αλλά δεν είχαμε και καμιά προειδοποίηση από κανέναν νωρίτερα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δεν έγινε δυνατό. Είναι πάντως, κύριε Δήμαρχε, να ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Παναγιωτόπουλο πάνω σε αυτά που μας λέτε. Είναι εντυπωσιακό το πώς από τη μία μέρα στην άλλη, μέσα σε λίγες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει ραγδαία η εικόνα σε μία περιοχή, όπως εδώ. Αυτή είναι η φύση της πανδημίας και η φύση αυτού του ιού. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ωραία, είπατε προηγουμένως για μια συνένεση. Με δεδομένο αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Εννοούσε ο Δήμαρχος ότι είχε ήδη γίνει το κακό, προφανώς. Αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε Παναγιώτη. Ναι, όχι, άλλο με δεδομένο, αν μου επιτρέπετε, για να το κάνουμε λίγο πρακτικό. Είπατε προηγουμένως για συνένεση. Πολύ σωστά να συμφωνήσουν. Στο να απευθυνθούν στις ηλικίες που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι εκεί στα 35, εν πάση περιπτώσει. 35 και κάτω υπάρχει ένα ζήτημα, διότι τα παιδιά είναι νέοι άνθρωποι και δεν νιώθουν ότι κινδυνεύουν. Είναι πολύ απλό. Θα μπορούσε με πια να απευθυνθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ταυτοχρόνως και να πούν, παιδιά, λίγο πιο μαλακά τώρα καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα. Τι λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι θετικό, αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα, όπως να εμπλακούν ειδικοί άνθρωποι που γνωρίζουν από την επιστήμη τους, δεν είμαι εγώ αυτός, τον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των ηλικιών,
οργανώσεις και εκπρόσωποι των νέων αυτών των ηλικιών να είναι μέσα στον όλο σχεδιασμό και στην όλη διαδικασία ενημέρωσης. Αυτό έχει γίνει πολύ λιγότερο και από ό,τι μπορεί. Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Διαδικασία. Πάνω σε δεν αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Καθόλου εύκολη διαδικασία. Και επειδή εγώ το βιώνω κάθε μέρα με τα παιδιά μου, που αναρωτιούνται συνεχώς πότε θα επιστρέψουν στην κανονική του ζωή. Θέλω να πω ότι το να δίνουμε συνέχεια ενέσεις απεσιοδοξίας δεν βοηθάει. Το να δείχνουμε συνέχεια ένα μαύρο ορίζοντα δεν βοηθάει καθόλου στα παιδιά. Πολύ σωστό. Πάντως, και άσπρος ορίζοντας υπάρχει. Να... Ναι, κύριε Δήμαρχε, ελάτε. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι στην κατεύθυνση που συζητάμε τώρα, είναι το εξής, το ότι προκειμένου να προσεγγίσουμε τους νέους, δεν βγήκα εγώ σαν δήμαρχος ή κάποιος άλλος αιρετός να μιλήσει για τον κορονοϊό. Βάλαμε ένα YouTuber, γυρίσαμε βίντεο που είναι πολύ αναγνωρίσιμο στις νέες ηλικίες, που έχει πρόσβαση στις νέες ηλικίες. Προσπαθήσατε, λέτε, να τους προσεγγίσετε να... με πρόσωπα και πράγματα που τους είναι πιο οικεία. Έτσι ακριβώς. Κύριε Στεφανάδη, κάτι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίναμε και εμείς αυτό. Στην ερώτηση, κυρία Αναστασοπούλου, για τους θανάτους, δεν πρέπει να συγχαίομαι τον αριθμό θανάτων, να τους σχετίζομαι με τον αριθμό κρουσμάτων. Γιατί τότε το νούμερο θα βγει, το ποσοστό, πολύ ψηλό, πολύ ψηλότερο από τη θνητότητα, προθυμισμότητα που προκαλεί ο ιός. Τα δείγματα, επισημαίνω, θυμίζω ότι είναι δειγματοληπτικά. Δηλαδή δεν αφορούν πιθανόν οι νοσούντες ή σιωπηλά ή φανερά, είναι πολύ περισσότεροι. Επομένως, οι θάνατοι είναι αυτοί που είναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Αλλά μοιάζει δυσανάλογο, κύριε καθηγητά, από ποια άποψη. Μου λέει για παράδειγμα εδώ ο συνάδελφός ο κύριος Δερμιτζάκης από τη Γενέβη. Ναι. Καλημέρα μας, καλημερίζει ο Ρούς. Χθες, λέει, στην Ελβετία είχαμε 2.600 κρούσματα, 2 θανάτους. Προχθές 2.800 κρούσματα, 7 θανάτους. Κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Είναι έτσι, μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς έτσι. Η ερμηνεία είναι αυτή, ότι είναι πολύ περισσότεροι οι θετικοί στον κορονοϊό. Οπότε το νούμερο πρέπει να βγαίνει ανάλογο με τη Ελβετία. Το δεύτερο σχόλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας καινούριος ιός που μαθαίνουμε συνεχώς με μεγάλες ταχύτητες, αλλά δεν ξέρουμε όλα. Δηλαδή, γιατί στην Κοζάνη και όχι σε άλλες περιοχές. Να πω κάτι. Στη Σάμο, στην Ικαρία, ελάχιστα, μηδενικά κρούσματα. Με την ίδια κοινωνική ζωή, με τις ίδιες συνθήκες, τις ίδιες συνήθειες. Άρα παίζει ρόλο ίσως το περιβάλλον, το γενετικό υπόστρωμα και άλλα, τα οποία θα μάθουμε στο άμεσο μήπως μέλλον. Να πάμε όλοι στην Ικαρία, λέω. Είναι μια κύριε Στεφανάδη, να τελειώνουμε. Ή στην Άξο. Δεν θα ήταν άσχημα. Είναι κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.